Πάτων και Αγίων Χριστών Αποστόλων, μας περιγράφει σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Τίμιος βρισκόταν στην αρχή του Δημόσιου Έθνου. Μόλις πριν από λίγο ο πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης είχε συνειφθεί κατά διαταγή του βασιλιά Αντίπα και είχε εκκλειστεί στη φυλακή. Το προφητικό στόμα του Ιωάννη, που κήρυτε μετάνοια και προπαρασκεύαζε τον λαό να υποδεχθεί τον Σωτήρα, έκλεισε. Ο Αυγερινός έδισε, διότι ανέτειλε πλέον ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ο λίχνος του προδρόμου υποχώρησε εμπρός στο φως του κόσμου, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κάποια μέρα, καθώς ο Κύριος περπατούσε κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ, που λεγόταν και θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα. Ήταν ψαράδες. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Σίμων, ο γνωστός κορυφαίος Απόστολος του Χριστού, ο Πέτρος, και ο άλλος ήταν ο αδελφός του, ο Ανδρέας. Μόλις ο Κύριος τους είδε, τους είπε, «Ελάτε, ακολουθήστε με, αφήστε τα δίχτυα που χρησιμοποιούσατε ως τώρα και εγώ θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε όχι ψάρια, αλλά ανθρώπους για τη Βασιλεία των Ουρανών». Με συγκινητική προθυμία και απέραντη εμπιστοσύνη, δύο αδελφοί, μόλις άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου, άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Ο Κύριος προχωρεί και βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, παιδιά του Ζεβεδαίου. Ήταν και αυτοί μέσα στο πλοίο τους, μαζί με τον πατέρα τους, και ετοίμαζαν τα δίχτυα τους. Ο Κύριος απίφθινε και προς αυτούς την ίδια πρόσκληση, τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν, και εκείνοι χωρίς αργοπορία άφησαν και το πλοίο και τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Ιησού. Είχε έρθει πια η ώρα να αρχίσει ο Κύριος το διδακτικό και θαυματουργικό έργο του. Περιόδευε λοιπόν σε όλη την Γαλιλαία και δίδασκε στις συναγωγές, όπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οι Ιουδαίοι για να μελετήσουν την Αγία Γραφή και να προσευχηθούν. Εκεί κήρυτε ο Κύριος την ευχάριστη και χαρμόσυνη είδηση ότι ήρθε πλέον ο καιρός να ιδρυθεί η Πνευματική Βασιλεία, η Εκκλησία δηλαδή, και θεράπευε όλες τις ασθένειες από τις οποίες υπέφερε ο λαός. Πόσο στοργικός είναι ο Κύριός μας! Δεν τρέφει μόνο τις ψυχές μας με τον Θείο Λόγο Του. Δεν αρκείται να μας δίνει μόνο τη συγχώρηση των αμαρτιών μας όταν μεταλλούμε και ζητούμε το έλεος Του. Μας επισκέπτεται ακόμη και ως φιλάνθρωπος και ιατρός στην ασθένειά μας. Και όταν Εκείνος κρίνει ωφέλιμο, μας χαρίζει τη σωματική υγεία. Πάντοτε όμως μας παρακινεί σε μετάνοια, για να μας χαρίσει την υγεία της ψυχής, για να μας απαλλάξει και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Υπάρχει άλλο πιο φιλάνθρωπο και πιο σωτήριο έργο από αυτό του Κυρίου μας? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ας προσέχουμε τι μας διδάσκει ο Κύριος και ας εφαρμόσουμε τις Άγιες εντολές Του. Θα μας χαρίσει τότε πλήθος σωματικών και πνευματικών ευεργεσιών, ώστε εμείς με πολλή ευγνωμοσύνη να δοξάζουμε και να ευλογούμε το Άγιο όνομά Του. Αμήν.